θα καλωσορίσω στη συχνότητα τον υποναύαρχο εν αποστρατεία και από τις ιδρυτικές φυσιογνωμίες του κινήματος αξιών, γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Στέλιο Φενέκο. Καλημέρα κύριε Φενέκο. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, κοιτάξτε, γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις, βοήθειά τους θα έλεγε κάποιος, η Παναγία βοηθάει, και ξεκινάω, γιατί σήμερα θα πούν πολλά, από αυτή την ιστορία που έχει πληγώσει όχι μόνο το πολεμικό ναυτικό, και μάλιστα περισσότερο όσους είναι σε αποστρατεία, αλλά θα έλεγα ότι έχει πληγώσει όλο τον ελληνικό λαό. Κοιτάξτε, το περίφημο βέλος μετά το κίνημα του ναυτικού, ούτε η Χούντα δεν μπόρεσε να το βουλιάξει. Παραλίγο να βουλιάξει στο Θερμαϊκό, κύριε Φενέκο. Είχατε δίκιο, και είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, και το λέω ότι είναι η δεύτερη γιατί τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει εδώ και καιρό. Και όσοι γνωρίζουμε τα πράγματα από μέσα, ξέραμε ότι υπάρχει μια τάση να απαξιωθεί η ιστορία του βέλος στον αντιδικτατορικό αγώνα από ανθρώπους που ήδη το έβλεπαν με κάποια, να το πω, και με ένα καιροσκοπισμό, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να απαξιώσουν το ρόλο του ναυτικού στον αντιδικτατορικό αγώνα. Και γι' αυτό το λόγο το έστειλαν στη Θεσσαλονίκη με το πρόσχημα για λίγο καιρό, και εκεί έμεινε για πάρα πολύ και μόνιμα σχεδόν, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε σήμερα. Άρα. Συνεπώς, κατά την άποψή μου, καλά έκανε και πήγε για λίγο καιρό στη Θεσσαλονίκη να το δει και ο κόσμος και να το επισκεφθεί, και πραγματικά είχε πολλές επισκέψεις, αλλά η θέση του είναι στο άλσος ναυτικής ιστορίας, δίπλα στο Αβέροφ, δίπλα στην Τριήρη, δίπλα στο πλοίο που έβαλε καλώδια σε όλο το Αιγαίο και βοήθησε την ανάπτυξη της Ελλάδος. Γιατί πραγματικά εκεί είναι η θέση του, και εκεί θα το προσέχουν, και εκεί έχει και την απαιτούμενη συντήρηση και ασφάλεια που χρειάζεται. Κύριε Φενέκο, με συγχωρείτε, αλλά θα σας ρωτήσω γιατί έχετε μία εμπειρία. Σαν πολλά δεν μαζεύονται στις ένοπλες δυνάμεις. Δηλαδή, προχθές βγήκαν οι πληροφορίες για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη και το φιάσκο και τις ενημερώσεις μέχρι την τελευταία στιγμή της επικινδυνότητας, έτσι πως στήθηκε το εγχείρημα. Στο Στεφανοβίκιο ακόμη υποβρύχια βγάζουμε ελικόπτερα. Ονουκέστη ο αριθμός των γεγονότων. Τι συμβαίνει εδώ? Είναι γεγονός ότι συμβαίνουν πολλά. Και θα έλεγα ότι υπάρχει μια εσωτερική κρίση σε ενόπλες δυνάμεις, και ξέρετε, υπάρχουν τα κατασυνθήκη ψεύδι που προσπαθούμε να τα παρουσιάσουμε όλα ωραία. Όμως όταν παρουσιάζεις όλα τα πράγματα ωραία, έρχεται κάποια στιγμή και γίνονται βάρος και δεν μπορείς να τα διαχειριστείς. Πρέπει να τα διαχειριζόμαστε την ώρα που συμβαίνουν. Κατά την άποψή μου, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν σοβαρό πρόβλημα προσωπικού αυτή τη στιγμή, διότι πολλοί ικανοί παρετούνται και φεύγουν. Δεν είναι ικανοποιημένοι από τις συνθήκες που υπάρχουν σε ένοπλες δυνάμεις, είτε αυτές είναι από τις υπερβολικές υποχρεώσεις, είτε είναι από τη χαμηλή μισθοδοσία, διότι φανταστείτε ένας νέος αξιωματικός με τη γυναίκα του να μην δουλεύει και να είναι 2-3 παιδιά, αν θέλουμε να έχουμε και το δημογραφικό στη μέση. Τι θα κάνει? Θα ταξιδεύει 3 και 4 και 5 και 6 μήνες, και πίσω ποιος θα φροντίζει την οικογένεια? Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα πλέον προσωπικού, και αυτό αποδεικνύεται με όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν σε τακτική βάση πλέον. Κατά τη γνώμη σας, αυτή η συσσωρευμένη κατάσταση πρέπει να έρθει στην επιφάνεια? Θέλω να πω ότι και σε άλλες εποχές, και είναι αντιληπτός ο ρόλος που παίζουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, και σε άλλες εποχές υπήρχαν προβλήματα, όμως υπήρχαν φωτισμένες ηγεσίες, τολμώ να πω, που έβγαιναν και έλεγαν τα πράγματα με το όνομά τους. Σήμερα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχουμε και ένα μεγάλο ζήτημα ηγεσίας, και δεν θα το προσδιορίζα συγκεκριμένα σε συγκεκριμένους ανθρώπους στις ενόπλες δυνάμεις. Αλλά έχουμε γενικά ένα πρόβλημα ηγεσίας στον κρατικό μηχανισμό, και το βλέπουμε όχι μόνο στις ενόπλες δυνάμεις. Το βλέπουμε στις πλημμύρες, το βλέπουμε στην αυτοδιοίκηση, το βλέπουμε σε πολιτικά ζητήματα. Δυστυχώς η πλήρης κομματικοποίηση που υπάρχει, γιατί υπάρχει, μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας, έχει μειώσει ακριβώς τις προσωπικότητες που θα μπορούσαν να ηγηθούν, γιατί συνήθως οι προσωπικότητες που μπορούν να ηγηθούν δεν πάνε να προσκοληθούν σε κόμματα. Είναι αθλήπαρκες, ανεξάρτητες και αδέσμευτες. Και δυστυχώς αυτοί είναι οι πρώτοι τους οποίους το κομματικό περιβάλλον τους αποκεφαλίζει. Τι να πω. Αχίαλος, Λιβύη, Βέλος, Στεφανοδίκιο, Χαρδαλιάς, με τα σχέδια, παροπλισμένο νότια της Κρήτης, ο 519,
Πολλά μαζεύονται, κύριε Φενέκο. Πολλά. Και μάλιστα σε μια περίοδο, ναι, σε μια περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την Ελλάδα. Έτσι είναι. Επιτέλους πρέπει οι πολιτικοί να καταλάβουν ότι επεμβαίνοντας με κομματικά κριτήρια μέσα σε όλη τη δημόσια διοίκηση, όχι μόνο στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις, στην ουσία ευνουχίζουν αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε. Γιατί η ηγεσία δεν είναι μόνο επικεφαλής. Είναι και η ηγεσία τοπική, η τοπική, η ηγεσία ομάδος, η ηγεσία στις διάφορες θέσεις, στα πλοία. Αν λοιπόν όλοι αυτοί είναι με κομματικά κριτήρια εκλεγμένοι, τότε έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να έρθουμε σε μια σειρά ζητημάτων τα οποία και μας αφορούν άμεσα και έμεσα. Και ξεκινώ από ένα δικό σας άρθρο. Οφείλω να πω ότι είναι από τα ελάχιστα που βρήκα το τελευταίο διάστημα. Στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών συνομιλιών που έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και που στο βάθος κήπος 7 Οκτωβρίου έχουν και την συνάντηση κορυφής στην Αθήνα τελικά μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Τούρκου Προέδρου, ο οποίος φέρνει και νέα υπουργούς και 300 νοματέους, ένα από τα ζητήματα που δεν εθίγησαν παρά μόνο, θα έλεγε κανείς, σε επίπεδο επικοινωνίας ότι προχωράμε με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ίσως ένα από τα ελάχιστα άρθρα που έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων ακόμη και για τα ΜΟΕ, τα οποία υποτίθεται ότι είναι χαμηλής πολιτικής, ήταν το δικό σας και μάλιστα να αντιλαμβάνομαι σωστά. Εσείς λέτε ότι αντί να είναι ένα ζήτημα χαμηλής πολιτικής, πάει να γίνει κεντρικό ζήτημα και μάλιστα επιταχύρω για τη χώρα. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Και επειδή έχω συμμετάσχει πολλές φορές σε ΜΟΕ και στην Τουρκία και στην Ελλάδα, ενώ εμείς τα αντιλαμβανόμεθα ως τεχνικά διαδικαστικά μέτρα χαμηλής πολιτικής, η Τουρκία προσπαθεί πάντα να βάλει ερίσματα, να βάλει δηλαδή λιθαράκια σε αυτά τα ΜΟΕ, για να πατήσει μετά στη συνέχεια και να τα κάνει θέματα υψηλής πολιτικής. Και μπορώ να πω ένα-δύο παραδείγματα από αυτά που συζητούνται αυτή τη στιγμή. Το ένα, ας πούμε, είναι ενώ εμείς θέλουμε να υπάρχουν σχέδια πτήσεως για τα αεροσκάφη τα τουρκικά που πετάνε στο FIR και τα οποία παραβιάζουν όχι μόνο το FIR αλλά και τον κάνουν παραβάσεις και στον αέριο χώρο μας. Η Τουρκία πάντα ήθελε να μην υποβάλει αυτά τα σχέδια πτήσεως και μάλιστα στο ΝΑΤΟ είχε προτείνει να υποβάλει μόνο κάτι ότι την τάδε μέρα θα πετάξουν τουρκικά αεροσκάφη, χωρίς να ξέρουμε από πού θα μπουν, πού θα βγουν, τι ώρες, ποιο θα είναι το δρομολόγιο τους κλπ. Αυτό το πράγμα δεν το είχαμε αρνηθεί και δημιουργήσε ένα ζήτημα ασφαλείας. Έρχεται σήμερα λοιπόν η Τουρκία στα ΜΟΕ και προσπαθεί να μας πείσει να δεχτούμε να βάζει η Τουρκία το IFF. Το IFF είναι ένα σύστημα αναγνώρισης ότι το αεροσκάφος είναι φιλικό, είναι τουρκικό, ας πούμε, είναι νατοϊκό. Και με αυτό το σύστημα αναγνώρισης να αποδεχόμαστε πάλι να πετάει η Τουρκία όπου θέλει. Αυτό λοιπόν έχει ένα κίνδυνο, ότι ναι μεν στο FIR το αναγνωρίζεις, αλλά αν μπει στην 6 με 10 ναυτικά μίλια και το αναγνωρίσεις ως φίλιο, τι θα γίνει, δεν θα το αναχαιτίζουμε. Θα ακυρώσει τελείως την λογική του εθνικού εναέριου χώρου μας. Αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε. Και απορώ πώς οι στρατιωτικοί κάθονται και το συζητάνε αυτό το μέτρο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έρχεται να εγκαθιδρύσει αποστάσεις ασφαλείας, λέει, μεταξύ των πλοίων της ακτοφυλακής και του πολεμικού ναυτικού. Τι θα πει αποστάσεις ασφαλείας, κάποια μίλια. Δηλαδή, η Τουρκία που έχει εκχωρήσει στο λιμενικό της τη δυνατότητα να δράσει όλο το Αιγαίο και να κάνει αστυνόμευση και παρενοχλεί τα αλλιευτικά μας ή περικυκλώνει νησίδες που τις θεωρεί δικές της, θα παραμένουν ανενόχλητοι με εμάς να κοιτάμε από τα 2 και 3 και 4 ναυτικά μίλια. Είναι εξόχως εξωφρενικό και το κυριότερο βάζει το πόδι, δηλαδή η Τουρκία, του να δρά ανενόχλητη σε χώρους που είναι δικιά μας αρμοδιότητος και δικαιοδοσίας. Μισό λεπτό κύριε Φενέκο. Καταρχάς, για τα αεροσκάφη να πω ότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε αναχαιτήσεις. Έτσι. Και είναι ένα ζήτημα. Δεν γίνονται καλά υπερπτήσεις, δεν γίνονται καθόλου παραβάσεις και παραβιάσεις. Ένα. Δεύτερον, αυτό που λέτε. Η Τουρκία έχει τους γνωστούς χάρτες που χωρίζουν το Αιγαίο ακριβώς τον 25ο μεσημβρινό σε ζητήματα έρευνας και διάσωσης στη μέση. Μου λέτε δηλαδή ότι αν αποδεχτούμε αυτό το δεύτερο μέτρο των αποστάσεων, de facto αρχίζει και λειτουργεί αυτό. Πολύ σωστά το θέσατε. Ακριβώς. Και αν δεν έχουμε παραβάσει και παραβιάσει, θα πρέπει να μας προβληματίσει το γιατί. Διότι είναι σίγουρο ότι θα το αξιοποιήσει και θα πει: να, είδατε, εγώ δεν κάνω παραβιάσεις, δέξου το IFF, δέξου το την αναγνώριση, τη φιλία.
Είναι αρκετά ύποπτη δηλαδή η συμπεριφορά της αυτή τη στιγμή. Τη στιγμή που ακούσαμε τη ρητορική της τις τελευταίες μέρες που δείχνει ότι εξακολουθεί να συμπεριφέρει. Θα έρθουμε σε αυτά. Όμως το δεύτερο με τα πλοία, επειδή πρόσφατα είχαμε τη Θαλαμυγό που διέσχισε το Αιγαίο και έφτασε στο Πορτοράφτη. Το θυμάστε. Και ξεκίνησε από τις τουρκικές ακτές. Δηλαδή, έτσι θα αρχίσουμε να λειτουργούμε με το εξ αποστάσεως. Βεβαίως. Αν δηλαδή δίπλα στη Θαλαμυγό ήταν ένα πολεμικό πλοίο ή ένα πλοίο της τουρκικής ακτοφυλακής, εμείς θα έπρεπε να κοιτάμε από μακριά. Αν δεχτούμε αυτό το ΜΟΕ. Άρα το σωστό ποιο θα έπρεπε να είναι εδώ, για να το καταλάβουν και οι πολίτες. Το σωστό θα ήταν, αφενός μεν έχουμε εκχωρήσει στον ακτοφυλακή την αρμοδιότητα της έρευνας και διάσωσης. Ναι. Θα έπρεπε να σε όλο το Αιγαίο και όχι δυτικά του 25ου. Ναι, ναι. Βέβαια, σε όλο το Αιγαίο. Και θα έπρεπε να τις έχουμε δώσει και αρμοδιότητα συνορεύουσα ζώνης για τα ζητήματα λαθρεμπορίου κλπ. Γιατί και λαθοκίνησης μεταναστών που δεν το έχουμε κάνει. Και θα ήταν το εργαλείο με το οποίο θα μας επέτρεπε, εάν η Θαλαμυγός περνούσε μέσα σε μια ζώνη 24 μιλίων, να μπορούμε να την πλησιάσουμε. Δεν το κάναμε. Και ακόμα χειρότερα τώρα, τι λέμε. Ότι αν ένα τουρκικό πάει σε ένα δικό μας αλληλευτικό και το παρενόχλησε, εμείς θα κοιτάμε από μακριά. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φενέκο, μήπως το βάθος κήπος όλα αυτά προετοιμάζουν μία διευθέτηση, παύλα, οριοθέτηση ΑΟΖ, όπου το όριο της ελληνικής ΑΟΖ θα είναι μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, εκεί όπου φτάσαμε με το περιορισμένο μνημόνιο ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Δεν έχουμε πλήρη οριοθέτηση, έχουμε μερική. Μήπως λοιπόν όλα αυτά τα δήθεν τεχνικά είναι υπόβαση πάνω στην οποία να πατήσουν και οι μεν και οι δε, για να πούνε ότι το όριο της ελληνικής ΑΟΣ είναι μέχρι τον 28ο. Εάν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι εγκληματικό. Όμως έρχεστε πάλι στην αρχική μου τοποθέτηση ότι όπως βλέπετε ότι αυτά τα ΜΟΕ λοιπόν που φαίνονται αθώα σε κάποια στιγμή για να μειώσουν την δυνητική σύγκρουση ή τα επεισόδια, στην ουσία δημιουργούν για την Τουρκία ένα ευρύτερο αίρισμα να διεκδικήσει ενδεχομένως και αυτό που λέτε. Και γι' αυτό επιμένω και λέω και στα μικρά γενναία, αυτά τα μικρά που μας φαίνονται ανώδυνα, πρέπει να τα εξετάζουμε από κάθε οπτική γωνία πριν συμφωνήσουμε για την αποδοχή τους ή όχι. Και θα έλεγα μάλιστα και το εξής. Αντί να τα λέμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, θα πρέπει πρώτα να δούμε αυτό που εγώ το ονομάζω μέτρα άρσησης αμφισβήτησης. Δηλαδή, να αρθούν όλες αυτές οι διεκδικήσεις της Τουρκίας προκειμένου να πάμε στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Φενέκο. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι δεν πρέπει να βαφτίζονται, ενώ θα έπρεπε να είναι τεχνικά, εδώ είναι πολιτικά τα μέτρα αυτά στην ουσία και ας λέγονται χαμηλής έντασης. Η απορία μου όμως είναι η εξής. Σε αυτές τις διαβουλεύσεις για τα μέτρα, λέει, οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στρατιωτικοί δεν μετέχουν. Δεν λένε στους πολιτικούς τους προϊσταμένους τι κουτί της Πανδώρας ανοίγει εδώ. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι τα μέτρα σε ένα μεγάλο βαθμό, έχει δίκιο ο ακροατής, έχουν, όπως το εξηγήσαν, πολιτικό χαρακτήρα. Καλύπτονται όμως από κάποια μέτρα τα οποία είναι είτε θυμοτυπικά, είτε ψυχαγωγικού διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως είναι παράδειγμα οι επισκέψεις στις σχολές, οι επισκέψεις αντιπροσωπιών. Σημαντικό είναι το κόκκινο τηλέφωνο ή τα τηλέφωνα μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων, που καλό είναι να υπάρχουν. Μέσα λοιπόν σε αυτό τον όγκο των μεγάλων των μέτρων, των ανώδυνων, περνάνε και αυτά τα πολιτικά μέσα. Ναι. Και εδώ είναι τώρα το μεγάλο ζήτημα, ότι οι στρατιωτικοί, είμαι σίγουρος ότι υποβάλλουν εκθέσεις πάνω σε αυτό. Όμως, αν η εξωτερική πολιτική το αποδέχεται, ο στρατιωτικός δεν μπορεί να κάνει πλέον τίποτα. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ευθύνη ανήκει καθαρά στο Υπουργείο Εξωτερικής Πολιτικής για την αποδοχή, όχι στο μέτρο. Α, μάλιστα. Άρα λέτε ότι εδώ πέρα είναι θέμα πώς το χειριζόμαστε πολιτικά σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών. Βεβαίως. Διότι όταν ολοκληρωθεί κάθε σύσκεψη για τα ΜΟΕ, υποβάλλεται από τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν και τους διπλωμάτες μια έκθεση στα Υπουργεία τους και εκεί με την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται η αποδοχή ή όχι των ΜΟΕ. Με βάση τα σενάρια και είναι παρεμφερές περί αποστρατιωτικοποίησης ή μείωσης του στρατιωτικού αποτυπώματος στα νησιά του Αιγαίου, ένας συνάδελφός σας, επίσης εν αποστρατεία, μια εμβληματική μορφή στις ένοπλες δυνάμεις, ο κ. Αλευρομάγερος, είπε ότι
ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά ούτε στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων. Θα υπάρξει ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή, το πιστεύετε? Κοιτάξτε τώρα, το θέμα της αποστατικοποίησης ή της μείωσης των οχυρώσεων, γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω σωστούς όρους, διότι η αποστατικοποίηση αφορά τις δωδεκάνησες, ότι τα υπόλοιπα είναι μείωση οχυρώσεων, μειωμένες οχυρώσεις. Θα έλεγα ότι οι κινήσεις που κάναμε τον τελευταίο καιρό να δώσουμε τα ρωσικής κατασκευής όπλα στην Ουκρανία χωρίς να τα αντικαταστήσουμε όλα στα νησιά, είναι γεγονός ότι έχει αποδυναμώσει τα νησιά. Και κατά την άποψή μου καθυστερούμε πάρα πολύ στο να στείλουμε αυτά τα καινούργια που πήραμε από την Αμερική ή καθυστερούμε να πάρουμε αυτά που μας υποσχέθηκαν οι Γερμανοί. Και ξέρετε, αν φύγει κάτι από τα νησιά σε υλικό, γιατί εντάξει ανθρώπους μπορείς να στείλεις, είναι δύσκολο να τα αντικαταστήσεις μετά, γιατί θα αρχίσουν οι Τούρκοι και θα γκρινιάζονται πάλι και θα λένε τι είναι αυτά που στέλνετε. Κατά την άποψή μου λοιπόν καθυστερούμε πάρα πολύ και θα το βρούμε μπροστά μας. Εκτός αν είναι η πρόθεση της κυβέρνησης πραγματικά να προχωρήσει σε σταδιακή αποστατικοποίηση των νησιών, που ελπίζω να μην είναι αυτή η πρόθεση. Τι θα σήμαινε αυτό? Αυτό θα σήμαινε μειωμένη ικανότητα των νησιών να ανταποκριθούν. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ότι η Τουρκία είναι κοντά στα νησιά και με τις στρατιές που έχει απέναντι, μπορεί και με τις δυνάμεις καταδρομών που έχει με ταχύτητα σκάφη, μπορεί κάλλιστα να επιτεθεί σε ένα νησί και να δημιουργήσει προγεφυρώματα. Αν δημιουργήσει προγεφυρώματα, μετά είναι πολύ δύσκολο για μας να ενισχύσουμε το νησί. Συνεπώς, το όπλο σε εμάς είναι τα νησιά μας να έχουν τη δυνατότητα αυτοάμυνας για αρκετό χρονικό διάστημα, μέχρι που να μπορέσουμε να στείλουμε τις ακολουθούσες δυνάμεις για την ενίσχυσή τους. Αν λοιπόν έχουμε αποδυναμώσει το νησί και η Τουρκία καταφέρει να δημιουργήσει προγεφύρωμα, μετά το νησί σε μεγάλο βαθμό θα έχει χάσει τη μάχη. Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι στο άλλο που υπενιχτήκατε με σαφήνεια και που είναι εξίσου σημαντικό. Στις 7 Δεκεμβρίου πάμε σε διακυβερνητική συνάντηση στην Αθήνα και μάλιστα υπό το πνεύμα των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ότι ουσιαστικά έχουμε πετύχει η Τουρκία την αναθεωρητική της ατζέντα να την έχει ακυρώσει στην πράξη και να την έχει βάλει στο ράφι. Και έρχομαι 2-24 ώρα τώρα να έχω τον άλλοτε αφεντικό της ΜΙΤ και νυν Υπουργό Εξωτερικών, το Χακάν Φιντάν, να μας λέει πράγματα και θάματα και για την Κύπρο, η λύση είναι μία, δύο χωριστά κράτη, και για το Αιγαίο, ότι θα διαφυλάξουν τα δικαιώματα της γαλάζιας πατρίδας, και για τη μειονότητα, λέγοντας ότι όπου υπάρχουν μειονοτικοί αδερφοί μας δεν θα τους αφήσουμε ακάλυπτους, και έρχεται χθες και ο κύριος Ερντογάν με μία ομιλία που πολλοί λένε ότι είναι πάλι για εσωτερική κατανάλωση. Δεν ξέρω πόσο είναι για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά λέει, αν δεν αντιδράσουμε σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, αν ξεχάσουμε τα σύνορα της καρδιάς μας, θα χάσουμε και τα κανονικά από τα Βαλκάνια έως την Ανατολική Μεσόγειο. Και αρχίζει μετά να παριθμεί ιστορικά μια σειρά από πόλεις και περιοχές, μεταξύ των οποίων και το Καραμπάχ και τη Γάζα και τη Θεσσαλονίκη. Σε τι σας οδηγεί εσάς ότι πάμε σε 7 Δεκεμβρίου έχοντας βάλει την αναθεωρητική ατζέντα στο ράφι, και μήπως τελικά η 7 Δεκεμβρίου γίνει το βήμα μέσα από την Αθήνα για να επαναδιατυπώσει όλο το πλέγμα των αναθεωρητικών απόψεων που έχει? Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι ακούω τώρα κυβερνητικά στελέχη να βγαίνουν και να δικαιολογούν την συμπεριφορά αυτή του Ερντογάν και να λένε ότι είναι για εσωτερική κατανάλωση. Ναι, καλά. Μα τι εσωτερική κατανάλωση όταν είναι δημόσια, όταν κυκλοφορεί στις εφημερίδες, όταν τα βίντεο κυκλοφορούν παντού και τα βλέπουμε, όταν όλος ο κόσμος ακούει, όταν δεν διστάζει μπροστά στη Γερμανία σε επίσκεψη εξωτερική να πει περίπου πάνω κάτω τα ίδια σε ό,τι αφορά τη Γερμανία? Με συγχωρείτε, εκεί είπε ο Γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα, διότι ορθώς υπενθύμησε στους Γερμανούς αυτά που εμείς δεν λέμε, την υπαιτιότητά τους στο ολοκαύτωμα λαών με κυρίαρχο τον εβραϊκό λαό. Από την άλλη, για δες ποιος μιλάει, αυτός που έχει συστηματικές στη χώρα του εθνοκαθάρσεις Αρμενίων, Ελλήνων, ε? Ακριβώς, και αυτό δείχνει τον γεροσκοπισμό του. Γι' αυτό λοιπόν, εάν πάμε να δούμε τις προθέσεις του, είναι προφανές ότι οι προθέσεις του είναι αυτές, είναι φανερές. Όταν ακούω λοιπόν κυβερνητικά στελέχη σήμερα να δικαιολογούν τη συμπεριφορά και να λένε ένα άλλο τι είπε στο εσωτερικό και εδώ ελπίζουμε ότι δεν θα πει τίποτα και θα είναι αισιόδοξα, στην ουσία τι κάνουνε? Παγώνουν το χρόνο στο ήρθε εδώ μια στιγμή, είπε 2-3 πράγματα και ακόμα και το κλίμα να είναι καλό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί. Συνεπώς δεν έχουμε καμία εγγύηση για το τι θα γίνει αύριο.
Άρα, ποιος είναι ο σκοπός αυτής της συνάντησης, αν αυτά που λέει δεν είναι θεσμοθετημένα και εγγυημένα ότι θα διατηρηθούν και για κάποιο χρονικό διάστημα ή στο διενεκές. Άρα, η αισιοδοξία που εκφράζεται από κυβερνητικά στελέχη αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι υπερβολική και γι' αυτό επιμένω ότι όταν όλα αυτά συμβαίνουν στο ανώτατο επίπεδο, σε πονάνε. Αν όμως οι συναντήσεις ήταν σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων, σου δίνεται το περιθώριο να το διαχειριστείς με άλλο τρόπο στη συνέχεια. Και γι' αυτό επιμένω ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να βρούμε ένα πρόσχημα να μην υπάρξει συνάντηση του Πρωθυπουργού μας με τον Ερντογάν. Δεν μου λέτε, εάν δεν πει τίποτα δημόσια, τηρήσει δηλαδή έναν άγραφο νόμο μιας συμφωνίας και κάνει μια συνάντηση στην πρεσβεία, στην Αθήνα, την τουρκική, όπου φωνάξει και εκπροσώπους των μουσουλμάνων, των μειονοτικών, δεν μας νοιάζει? Αυτό θα κάνει. Έχετε δίκιο. Και βέβαια μας νοιάζει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι έχει πολλά εργαλεία. Και στους μουσουλμάνους θα πει κάτι άλλο. Και μπορεί με τον πρωθυπουργό μας στα πόντιουμ να μην πει κάτι. Αλλά μετά που θα κάνει κάποιες δηλώσεις θα αφήσει αιχμές. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό του να αποδεχόμαστε τον Ερντογάν αυτή τη χρονική στιγμή, με αυτή τη ρητορική. Έστω και αν θέλει να δείξει το καλό πρόσωπο προς τον πρωθυπουργό μας. Η στάση του και η συμπεριφορά του και οι προθέσεις του δεν αλλάζουν. Αν είναι να δείξεις καλό πρόσωπο και αν όπως εκτιμούμε εμείς η ανεοθωρητική ατζέντα, όχι εμείς, εγώ και εσείς, αλλά τα επίσημα κυβερνητικά χείλη, έχουν μπει στο ράφι, τι καλύτερο δεν θα ήταν σε 7 Δεκεμβρίου να ανακοινώσει ότι δεν υφίσταται κάζους μπέλι? Αυτή δεν θα ήταν μια έμπρακτη κίνηση? Τι λέω τώρα, Έχετε δίκιο. Γι' αυτό λέω, πρέπει να έχουμε μέτρα άρσησης αφισβήτησης. Ποια είναι τα μέτρα άρσησης αφισβήτησης που εκφράζει η Τουρκία? Κανένα. Στην ουσία, δηλαδή, πάμε να πούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, ενώ τα μέτρα αμφισβήτησης και διεκδικήσεων της Τουρκίας εξακολουθούν και παραμένουν στο τραπέζι. Άρα, ποια εμπιστοσύνη πάμε να δομήσουμε? Είναι δηλαδή ένα αστείο και μόνο σαν σκέψη, έτσι. Μάλιστα. Κάποιος μου λέει εδώ το ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί αμιγώς ιδιωτική επίσκεψη ή επίσκεψη στη Θράκη και να την κάνει την επαύριο της 7ης Δεκεμβρίου ο Ερντογάν, όπου συμπίπτει μάλιστα και με μια ταινία προπαγάνδα της ΜΙΤ που φτιάχνεται αυτές τις μέρες και λανσάρεται, λέει, στην Τουρκία για τον Σαδίκ. Σας λέει κάτι? Κοιτάξτε, εννοεί προφανώς ο ακροατής να μην γίνει επίσκεψη με τον Πρωθυπουργό και να γίνει ιδιωτική, να ζητήσει ιδιωτική επίσκεψη ο Ερντογάν μόνο στην Θράκη. Ναι, αυτό και πάλι είναι στη δικιά μας αίρεση. Σας θυμίζω ότι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι σε κρίσιμες περιόδους το απαγόρευσαν την επίσκεψή του. Και σε προεκλογικά για να μην επηρεάσει τους Τούρκους στις εκλογές στη Γερμανία και οι Γάλλοι επίσης όταν είχαν ιστορικά προβλήματα. Δηλαδή δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί θα πρέπει κάθε φορά που ο Ερντογάν θέλει να κάνει τη δικιά του πολιτική εμείς να υποχωρούμε. Κατά τη γνώμη σας, υπάρχει μια εξήγηση γιατί εμφανιζόμαστε λοιπόν ως επισπεύδοντες? Είμαστε εμείς ή είναι κάποιος άλλος παράγοντας, οι Αμερικανοί που πιέζουν? Θα έλεγα ότι είναι δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας είναι ξεκίνησε οπωσδήποτε με τους Αμερικανούς που θέλουν να βελτιώσουν τις σχέσεις μας, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί σκέφτονται επ' αυτού του θέματος, είναι αλλού στραμμένη η προσοχή τους. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι έχει επικρατήσει στην ελληνική εξωτερική πολιτική μια λογική κατευνασμού, η οποία μάλιστα ενισχύεται και από κάποια ερευνητικά ιδρύματα που είναι σύμβουλοι στο κυβερνητικό έργο και βέβαια από κάποιους φορείς οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να πούνε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα είναι καλό που είναι μόνο soft power, ας πούμε. Χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να είσαι μόνο soft power και ότι αν είσαι μόνο soft power χωρίς hard power, τότε είσαι έρμεο των βουλήσεων κάποιου. Και αν θες πραγματικά να είσαι ουσιαστική soft power που να έχει αποτέλεσμα, πρέπει να στηρίζεσαι και σε hard power για να σε σεβαστεί. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και το Κυπριακό που στη δική μας ατζέντα έχει βγει εκτός πλήρως από τις συζητήσεις. Η Τουρκία όμως δεν το έχει αφήσει. Μιλάει για ιστορικό βήμα με τη θέση παρατηρητή που έλαβε το ψευδοκράτος στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών. Ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, μας είπε χθες η λύση είναι μία, δύο ισότιμα κράτη στην Κύπρο. Το επανέλαβε ο Ερντογάν. Και στην καλύτερη περίπτωση, λέει, αν μιλήσουμε για μία συνομοσπονδία, μιλάμε για ισότιμη κυριαρχία και καθεστώς των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο. Όλα αυτά τι σας δείχνουν? Κοιτάξτε, το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν ότι το ζήτημα του κατεχόμενου τμήματος που προσπαθεί η Τουρκία να του δώσει κρατική οντότητα θα το πετύχει βήμα-βήμα, όπως ξεκίνησε τώρα με καθεστώς παρατηρητού. Αύριο στην Ισλαμική διάσκεψη τα κράτη, κάποια θα αναγνωρίσουν την οντότητά του και έρχεται να πατήσει σε αυτό που αφελώς εμείς λέμε την πολιτική ισότητα.
γιατί έρχεται ο Φιντάν και τι λέει, ότι έχουμε δύο οντότητες ίσες. Άρα λοιπόν για οποιοδήποτε, ακόμα και για ομοσπονδία ή συνομοσπονδία, μιλήσουμε στο μέλλον, αυτή η πολιτική ισότητα στην ουσία τι κάνει? Ακυρώνει κάθε έννοια δημοκρατικής απόφασης στην Κύπρο, διότι δεν μπορεί το 18% του κατεχόμενου να κυριαρχήσει στο υπόλοιπο κομμάτι της Κύπρου. Και σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχουν ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες, υπάρχουν δύο σώματα λήψης απόφασης. Το ένα σώμα έχει, ναι, ισότιμη εκπροσώπηση, που είναι η Γερουσία, ας πούμε, και το δεύτερο σώμα, που είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει αναλογική εκπροσώπηση ανάλογα με τον πληθυσμό. Εμείς λοιπόν το δεύτερο σώμα δεν το έχουμε εντάξει μες στη λογική μας και αποδεχόμαστε την πολιτική ισότητα, που στην ουσία παίζουμε το παιχνίδι των Τούρκων στο γήπεδό τους. Mm-hmm. Λέει εδώ φίλος ο Νικόλας, καλημέρα κύριε Φενέκο. Η μεταφορά, λέει, της έδρας συνάντησης τελικά από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, κατά τη γνώμη σας, γιατί έγινε? Μήπως αποδυναμώνοντας τα προπαγανδιστικά εργαλεία της, η Τουρκία δίνει ακόμη πιο επίσημο τόνο στην επίσκεψη και ακόμα καθιστά πιο ουσιώδη και δεσμευτικά τα όσα συζητηθούν και συμφωνηθούν στην Αθήνα παρά τα όσα λέγονται? Κοιτάξτε, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον του γιατί μεταφέραμε την έδρα. Ο ένας λόγος ήταν ενδεχομένως γιατί τώρα υπήρξε μεγάλη αύξηση επισκέψεων στο σπίτι του Κεμάλ αφενός. Αφετέρου, η ρητορική της Τουρκίας ήταν πάρα πολύ για ζητήματα μουσουλμανικής μειονότητας, και όσο πιο μακριά θα ήταν από την περιοχή, τόσο καλύτερα θα ήταν για μας. Και από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι για να έχει ετοιμότητα μεγαλύτερης αντιδράσεως και υποστηρικτικών ενεργειών ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του, θα ήταν καλύτερο να γίνει στην Αθήνα, γιατί όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι εδώ στην Αθήνα έτοιμος. Άρα θεωρώ ότι μάλλον μας συμφέρει που είναι στην Αθήνα. Κανονικά, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να βρούμε ένα πρόσημο να μην γίνει καθόλου. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται, μας συμφέρει, θεωρώ, να γίνει στην Αθήνα. Μήπως το εργαλειοποιήσει ανάποδα ο Ερντογάν? Δηλαδή, ότι εγώ έκανα ένα βήμα, αποδέχτηκα τη μεταφορά, αλλά τώρα εδώ ό,τι αποφασίσουμε είναι δεσμευτικό. Και μήπως μέσα από την πρωτεύουσα χρησιμοποιήσει ένα λεξιλόγιο και ένα ύφος που ενδεχομένως να μην είμαστε προετοιμασμένοι? Σας θυμίζω ότι μπροστά στο Σόλτς δεν μάσησε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να μας προβληματίσει. Και ενδεχομένως να είχαμε εργαλεία. Δηλαδή, παράδειγμα, ποιο θα ήταν εργαλείο? Να μην υπάρξει κοινό ανακοινωθέν για τη συνάντηση των δύο, του Πρωθυπουργού και του Ερντογάν. Ή να μην υπάρξει κοινή συνέντευξη και των δύο με πόντιουμ. Αυτό θα απομείωνε λίγο τη δημόσια πολιτική που θα έκανε με επίσημο ύφος ο Ερντογάν. Και θα επιδίωκε να το κάνει με δηλώσεις σε δημοσιογράφους κατηδίαν ή συνεντεύξεις, που θα είχε μικρότερο κόστος για μας. Άρα ακόμα έχουμε κάποια εργαλεία προστασίας μας και ελπίζω να τα αξιοποιήσει ο Πρωθυπουργός. Δεν μου λέτε, κύριε Φενέκο, είναι ένα ερώτημα αρκετών ακροατών. Τι θα γίνει, λέει, αν ο Ερντογάν αποφασίσει να πάει στο τζαμί στην Αθήνα, ή αν φωνάξει στην πρεσβεία τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, τους μουσουλμάνους από άλλες χώρες όπως το Πακιστάν ή το Μπαγκλαντές, στην πρεσβεία για μια συνάντηση? Δεν θα το εργαλειοποιήσει θέλοντας να κάνει σοου μες στην Αθήνα? Βεβαίως και θα μπορούσε να εργαλειοποιήσει κανένα, και ελπίζω να προβάλλουμε τους λόγους ασφαλείας που είναι πραγματικοί και να μην το επιτρέψουμε. Δηλαδή, αν δείτε και οι άλλες χώρες σε τέτοιες περιπτώσεις, προβάλλουν λόγους ασφαλείας και το ακυρώνουν. Μάλιστα. Τώρα, θέλω, επειδή με έναν τρόπο αυτά συνδέονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δεν είναι ασύνδετοι, και ιδίως το ρόλο που επιθυμεί να πάρει η Τουρκία και πώς τοποθετείται και με τον Αστυφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ, αλλά όλες αυτές οι περιοχές από τα Βαλκάνια μέχρι την Κίνα έφτασε, και από την Κίνα στα Ιεροσόλυμα, είναι οι περιοχές της καρδιάς τους, έτσι λέει. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Κοιτάξτε, το ένα πράγμα που με προβληματίζει, ναι, μεν η Τουρκία εμφανίζεται ως πατέρας των μουσουλμάνων και λέει πράγματα και τα λέει στην Ευρώπη. Αυτό που είπατε, δηλαδή, ότι χρησιμοποιεί επιχειρήματα που και οι Ευρωπαίοι, βρίσκει βίκο, όταν και στους Ευρωπαίους. Γιατί πραγματικά το θέμα αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή και ότι το Ισραήλ έχει ξεφύγει και δημιουργεί ανθρωπιστική κρίση, το αξιοποίησε πολύ καλά ο Ερντογάν στη ρητορική του. Καταφέρει λοιπόν πραγματικά να έχει βίκο αότα και στον αραβικό κόσμο και στο μουσουλμανικό. Και κυρίως από τη στιγμή που έγινε η σύσκεψη κοινή αραβική και μουσουλμανικού κόσμου στο Ριάντ, αυτό μου δίνει την εντύπωση ότι πάμε σε μια ταύτιση, γιατί παλαιότερα δεν είχαμε ταύτιση οπωσδήποτε του μουσουλμανικού κόσμου με τον αραβικό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ταύτιση, και σε αυτή την ταύτιση ενδεχομένως μπαίνει και από την πίσω πόρτα και το Ιράν που πριν ήταν απ' έξω. Αυτό με ανησυχεί λιγάκι. Απ' την άλλη πλευρά,
αυτό ότι ο δυτικός κόσμος και η Αμερική δεν τραβάνε το αυτί το Ισραήλ για τον τρόπο που επιχειρεί, κατά την άποψή μου είναι κόλαφος. Γιατί έχουν δώσει λευκή επιταγή του Ισραήλ να δράσει με αυτόν τον τρόπο. Μα αν δεν υπήρχαν οι δυνάμεις που προσφέρονται και από την Αμερική και από τις άλλες χώρες ως ασφάλεια για το Ισραήλ, για αδύναμη αποτροπής ότι δεν θα το επιτεθούν όλοι οι άλλοι, τότε θα έπρεπε όλοι που προσφέρουν δυνάμεις να έχουν τη δυνατότητα να πούν στο Ισραήλ, κοίτα, βάλε περιορισμούς στη δράση σου γιατί μας εκθέτεις. Και το Ισραήλ δεν το κάνει. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, εγκλήματα πολέμου έγιναν από τη Χαμάς και συνεχίζονται ενδεχομένως να γίνονται με το να βάζει ασπίδες ενδεχομένως γυναίκες και παιδιά, αλλά από την άλλη πλευρά η δράση του Ισραήλ είναι εξόχως αντίθετη από το διεθνές, από τη Διεθνή Συνθήκη για τις Ένοπλες Συγκρούσεις και από το Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Πώς βλέπετε να πορεύεται αυτή η ιστορία, και αν τελικά συμμερίζετε την άποψη ότι αν δεν υπάρξει λύση δημιουργίας και ενός Παλαιστινιακού κράτους, δεν πρόκειται στο διηνεκές να έχουμε λύσεις στην κρίση αυτή? Το Ισραήλ θα κινηθεί με τον τρόπο που κινείται πάντα. Δηλαδή θα εκμεταλλευτεί αυτή την κρίση, θα εκμεταλλευτεί την ανοχή όλου του κόσμου. Γι' αυτό επιμένω ότι θα έπρεπε ήδη να μπουν περιορισμοί στο Ισραήλ και να του τραβήξουν τα αυτή. Και ξέρετε, μια πολύ συμβολική κίνηση θα ήταν, ας πούμε, να έλεγε η Ευρώπη: αποσύρω όλες τις δυνάμεις μου από την περιοχή, θέλοντας να δείξω στο Ισραήλ ότι δεν συμφωνώ. Πέραν από το ότι θα έπρεπε να έχουμε στείλει οπωσδήποτε και νοσοκομιακά, και εμείς δεν το έχουμε κάνει. Ήταν από τις πρώτες προτάσεις που είχα κάνει. Την δεύτερη, τρίτη μέρα είχα κάνει πρόταση ότι έπρεπε να στείλουμε και πλοία για ανθρωπιστική βοήθεια και νοσοκομιακά, γιατί ποιος μπορεί να διαχειριστεί 30.000 τραυματίες πολέμου? Δεν το κάναμε. Θα έπρεπε λοιπόν να τραβήξουμε το θέμα, το αυτή του Ισραήλ. Τώρα, το Ισραήλ τι θα κάνει? Πιστεύω ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει αυτή την επιχείρηση. Και μάλιστα, αν είδατε, τελειώνει σιγά σιγά με τη Γάζα και τώρα τι λέει? Λέει ότι το αρχηγείο της Χαμάς είναι στο νότιο τμήμα. Που σημαίνει ότι θα επιτεθεί τώρα και στο νότιο τμήμα, εκεί που έλεγε στους πολίτες φύγετε και πάτε στο νότιο τμήμα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά βλέπουμε και αύξηση των επεισοδίων σύγκρουσης που γίνονται στην Δυτική Όχθη από τους έπικους. Έχουμε γύρω στους 300-400 νεκρούς Παλαιστίνιους, οι οποίοι σκοτώθηκαν τώρα στα επεισόδια με τους επίκους, 18 Ισραηλινούς σκοτωμένους και αυτούς στη Δυτική Όχθη και 2.000 φυλακισμένους που συνελήφθησαν στις Ισραηλινές δυνάμεις και μπήκαν στη φυλακή. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αν μπει και η Δυτική Όχθη, η οποία έχει σημειωθεί 90.000 ενόπλους δυνάμεις ασφαλείας Παλαιστίνιους, αντιλαμβάνεστε ότι τότε πάμε μια συνολική σύγκρουση που δεν ξέρω που θα μας οδηγήσει. Θεωρείτε ότι αυτή η κυβέρνηση του Ισραήλ θα προτιμούσε να εκαθαρίσει πλήρως τη Γάζα, ούτως ώστε να την ενσωματώσει, δηλαδή να διώξει πλήρως Παλαιστινίους από τη λωρίδα της Γάζας? Κοιτάξτε, έχουμε, δεν είναι μόνο υπόθεση, έχουμε μια έκθεση που έγινε από τις υπηρεσίες πληροφοριών που είπανε ο σκοπός μας είναι να φύγουν όλοι οι Παλαιστίνοι, να πάνε προς την Αίγυπτο και να μην ξαναγυρίσουν. Το οποίο το αρνήθηκε ο Νετανιάχου. Ναι, μεν μπορεί να το αρνήθηκε σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά το ότι από τις υπηρεσίες, τις κρατικές, υποβλήθηκε μια τέτοια πρόταση από μόνο του δείχνει ότι αυτή η πρόθεση υπάρχει έντονη μέσα στον κρατικό μηχανισμό του Ισραήλ. Έτσι. Το δεύτερο στοιχείο που έχουμε δεδομένο είναι ότι λέει ο Νετανιάχου ότι κοίταξε, το αύριο της Γάζας θα το εγγυάται το Ισραήλ με τη στρατιωτική και την αστυνομική του παρουσία μες στη Γάζα, που σημαίνει κατοχή. Και μάλιστα είχαμε και τρίτον κυβερνητικό που είπε θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά άμα δούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή στην άποψή τους η Γάζα θα πρέπει να είναι μια περιοχή ελεγχόμενη απόλυτα από το Ισραήλ, και βέβαια το ερώτημα είναι όλοι όσοι έχουν φύγει και έχουν πάει στο νότιο θα αφαιθούν να έρθουν στο βορρά, ή θα δούμε πάλι ένα στοιχείο επικισμού σιγά σιγά από Ισραηλινούς στην περιοχή της Γάζας. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι η δυτική κοινότητα αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλει τα όρια της. Και το έχω προτείνει και εδώ και καιρό. Αν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε όπως μιλάμε όλοι για τα δύο κράτη, πρώτα απ' όλα πρέπει να βρούμε τη διαδοχή του αύριο, που δεν μπορεί να είναι ο Αμπάς γιατί είναι υπό αμφισβήτηση. Και η πρόταση δικιά μου είναι ότι θα έπρεπε να είναι ο Μαρουάν Μπαρκούτη, ένα μοντέλο Μαντέλα, ο οποίος είναι 21 χρόνια στη φυλακή για αντίστοιχους λόγους που ήταν φυλακισμένος ο Μαντέλα. Είναι μετριοπαθής, τον αποδέχονται οι Παλαιστίνοι, και θα πρέπει ο συνομιλητής του αύριο να είναι αποδεκτός από τους Παλαιστίνιους
και να μην είναι της αρεσκίας μόνο του Ισραήλ. Λέει εδώ άλλος φίλος ακροατής, είπατε για τα εγκλήματα πολέμου της Χαμάς και τη συνέχιση της ομηρίας. Αντιστοίχως, το Ισραήλ ως κράτος δεν διαπράττει εγκλήματα πολέμου αυτή την περίοδο στη λωρίδα της Γάζας. Γιατί διστάζετε, λέει. Καθόλου δεν διστάζω. Θα πρέπει από την αρχή, γιατί το Ισραήλ κάνει εγκλήματα πολέμου. Και μάλιστα μπορώ να εξηγήσω ποια είναι τα εγκλήματα πολέμου. Έχουμε τρεις αρχές. Η μία αρχή είναι η αρχή της διάκρισης στο δίκαιο των ενόπλων συγκρούσεων. Σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης, οι στρατιωτικοί στόχοι μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες παράπλευρες απώλειες, αλλά δεν μπορεί να είναι σε τέτοια μεγάλη κλίμακα και αθώοι, διότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι τα παιδιά και οι γυναίκες είναι στρατιωτικοί στόχοι. Άρα η αρχή της διάκρισης δεν τηρείται. Το δεύτερο είναι η αρχή της αναλογικότητος. Αν θεωρήσουμε ότι ο Ισραήλ είχε το δικαίωμα της αυτοάμυνας, η αυτοάμυνα έχει το στοιχείο της αναλογικότητας. Δεν μπορεί να σου ρίχνουν μια μπουνιά και εσύ να σκοτώνεις 40.000 ανθρώπους, ας πούμε. Ή να σου σκοτώσαν, ναι, όντως σκοτωθήκαν 1.200 άνθρωποι και τώρα μιλάμε για 40.000 νεκρούς περισσότερους από την Αραβο-Ισραηλινή σύραξη που έγινε στους πολέμους. Και δεν ξέρω πόσες χιλιάδες παιδιά και πόσους χιλιάδες τραυματίες. Και το τρίτο είναι αυτό που έρχεται από την εποχή του Θωμά του Ακινάτη και έχει μπει στο δίκαιο που λέει. Μπορώ να αποδεχθώ λίγο κακό για πολύ καλό. Αλλά εδώ βλέπουμε πολύ κακό και καθόλου καλό. Άρα είμαι σαφής. Δεν νομίζω ότι κρύβομαι στο δάχτυλό μου. Πιστεύετε ότι αλλάζει γεωστρατηγικά η ευρύτερη περιοχή ή θα πάμε σε αυτό που πολλοί το χαρακτηρίζουν, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, όταν έχεις χιλιάδες νεκρούς και χιλιάδες παιδιά νεκρά, ελεγχόμενη, έτσι την ονομάζουν, κρίση. Για παράδειγμα, μου λέει κάποιος εδώ, στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, η Χεσμπολάχ έχει πετύχει πολλά χτυπήματα με θύματα και στο στρατό του Ισραήλ, χθες με βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς, ισοπαίδωσε χώρο στρατοπαίδευσης μιας μεραρχίας. Ωστόσο, δεν μοιάζει να λαμβάνει έκταση εκεί ο πόλεμος, τουλάχιστον και από τις δύο πλευρές. Έχει μια εξήγηση ή πιστεύει ότι αλλάζει γενικά γεωστρατηγικά η περιοχή? Βεβαίως και έχει εξήγηση, και εγώ από την πρώτη στιγμή είχα πει ότι θα έπρεπε και η Αμερική και ο δυτικός κόσμος να μιλάνε για πόλεμο κατά της τρομοκρατίας. Γιατί αν είχαμε αυτό το context του πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, τότε είχαμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ από το παρελθόν και τις εσωτερικές αποφάσεις των χωρών, όπου δεν χρειαζόταν νέες αποφάσεις για να αντιμετωπιστεί η Χαμάς. Και ως πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας θα μπορούσαμε να το επικεντρώσουμε σε συγκεκριμένες οργανώσεις, όπως είναι η Χούτη στην Ιεμένη, όπως είναι ο ISIS, όπως είναι η Τζιχάντ κλπ. Από τη στιγμή που δεν το κάναμε έτσι, έχει γίνει πλέον, ξεκίνησε η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση και τώρα πάει να γίνει μουσουλμανική. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά εμφανίζεται η Χεσμπολάχ και μιλάει στο όνομα όλων των μουσουλμάνων. Δεν κάνει διάκριση. Αν είδατε, ο Νασράλα ήταν. Εμφανίστηκε με ηγετικό πρόσωπο και μίλαγε για όλους τους μουσουλμάνους. Έγινε η αραβική συνδιάσκεψη με τους μουσουλμάνους. Έρχεται ο Ερντογάν, μιλάει για τους μουσουλμάνους. Αυτό λοιπόν που με φοβίζει είναι ακριβώς αυτό. Μήπως πάρει ευρύτερη μουσουλμανική διάσταση. Και επίσης, αν είδαμε και το Ιράν κινείται πολύ προσεκτικά. Βέβαια, είναι η δύναμη αποτροπής που έχει αναπτύξει η Αμερική, που είναι μοναδική στην ιστορία με τα αεροπλανοφόρα και τα υποβρύχια. Όμως η τάση είναι να γίνει Ισραηλινο-μουσουλμανική σύγκρουση και αυτό αλλάζει τα γεωπολιτικά δεδομένα στην περιοχή. Η συσσόρευση τόσων πολλών στρατιωτικών δυνάμεων και μάλιστα και πυρηνικών σας προβληματίζει, ακόμη και από την πλευρά, εγώ δεν σας έλεγα σκοπιμότητας χτυπημάτων, ατυχήματος. Στη Μεσόγειο είμαστε, στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοιτάξτε, οι ανατολικές δυνάμεις έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να εμπλακούν και ούτε έχουν τέτοια αποστολή. Και μάλιστα έχουν μείνει μονάχα στο μόνιμες δυνάμεις που είναι αναπτυγμένες από το 1992. Και εκεί στη λογική αυτή είναι και οι δικές μας φρεγάτες. Η μία είναι σε αυτή του ΝΑΤΟ και η άλλη είναι του ΟΗΕ που έχει γίνει για το εμπόριο όπλων προς το Λίβανο. Άρα το ΝΑΤΟ προς το παρόν δεν με ανησυχεί. Περισσότερο με ανησυχούν οι κουταμάρες του Στόλτεμπεργκ που υποστηρίζει την Τουρκία στη συμπεριφορά της παρά οτιδήποτε άλλο. Όμως, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος και είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να αναπτύξουν δυνάμεις και στην Ερυθρά Θάλασσα και ενδεχομένως στον κόλπο, διότι αν αρχίσουν οι επιθέσεις στα πλοία μεταφοράς πετρελαίου, όπως είδαμε να γίνεται από τους Χούτι και πιθανόν να δούμε και από το Ιράν να γίνεται στον κόλπο, τότε πάμε για μια παγκόσμια κρίση
η οποία θα ξεκινήσει εν μένα από το ενεργειακό, αλλά αν αρχίσουν και πέφτουν βόμβες δεξιά και αριστερά, τότε θα δούμε και βλήματα και από τη μία και από την άλλη περιοχή. Όμως, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε πυρηνική σύγκρουση και βέβαια ο ρόλος της Ρωσίας θα πρέπει να μας προβληματίσει, ο οποίος είναι προβοκατορικός. Δηλαδή, κάτω από το τραπέζι ενισχύει λίγο τις συγκρούσεις αυτές με τον Α ή Β τρόπο. Θα πρέπει όμως να, οπωσδήποτε, η διεθνής κοινότητα να διαχειριστεί την σαφή δήλωση του Ιράκ ή του Ισραήλ πλέον ότι έχει πυρηνικά. Δεν μπορεί να μιλάμε για έλεγχο των πυρηνικών όπλων για όλους τους άλλους και να υπάρχουν χώρες που τα έχουν κρυφά και δεν τους λέμε τίποτα. Είναι ένα θέμα διεθνούς τάξης και ισορροπίας αυτό. Άλλος φίλος, ο Κώστας, λέει: παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον κύριο Φενέκο. Αμυγώ στρατιωτικά, δεν μπαίνω, λέει, στα πολιτικά. Η στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και ο διατηνόμενος ευνηδιασμός είναι, δεν είναι, ας τον λάβουμε, λέει, σοβαρά ότι ήταν ευνηδιασμός του Ισραήλ. Αντλεί διδάγματα για το δικό μας κράτος και τις ένοπλες δυνάμεις. Κοιτάξτε, αν θεωρήσουμε ότι οι δηλώσεις των ηγετών της Χαμάς είναι αληθινές, ισχυρίζονται ότι είχαν σχεδιάσει μια στρατιωτική επιχείρηση, η οποία ενισχύθηκε και από, από άλλες οργανώσεις που δεν μπορούσαν να τους ελέγξουν. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το στρατιωτικό τμήμα της Χαμάς, αλλά ήταν και ακραίοι εθνικιστές που συνένεσαν και συμμετείχαν σε αυτό και κάναν τις ακρότητες. Εγώ δεν το πιστεύω τόσο πολύ, αλλά αν το δεχθούμε, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι σε όλες τις συγκρούσεις δεν εμπλέκονται μονάχα στρατιωτικές οργανώσεις πλέον, αλλά έχουμε και πολέμους δια αντιπροσώπων και παραστρατιωτικές. Που σημαίνει ότι αν συνέβαινε κάτι, κάποια κρίση στην Ελλάδα, θα έπρεπε να ανησυχούμε πραγματικά για όλους τους πυρήνες που είναι στην Ελλάδα, που δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε και είτε είναι φανατικοί, είτε είναι εντεταλμένοι, είτε θα ενταχθούν σε παραστρατιωτικές οργανώσεις. Αυτό είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους, πιστεύω, για μια κρίση. Δεν μιλάω για μια πολεμική σύραξη, για μια κρίση, για μια σύγκρουση τέτοιας μορφής. Μάλιστα. Φτάνοντας στο τέλος, κύριε Φενέκο, και επιστρέφοντας στα δικά μας, εσείς τελικά πιστεύετε ότι έχουμε αλλάξει πίστα με την Τουρκία στις σχέσεις ή είναι κάτι ψευδεπίγραφο, βαφτίζεται η ανάγκη, βαφτίζεται φιλοτιμία? Στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα και μπορεί να μας ευνηδιάσουν οι εξελίξεις. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε οπωσδήποτε την πίστα την αρχική, η οποία βασίζεται στους καλούς εξοπλισμούς και στην προετοιμασία μας σαν χώρα. Διότι, όπως είπα πριν, καμία χώρα με το soft power μόνο δεν τα κατάφερε. Πρέπει να βασίζεται στο hard power. Και εδώ τώρα γεννιέται ένας μεγάλος προβληματισμός, γιατί βλέπω ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα με τον Α ή Β τρόπο είτε καθυστερούν είτε δεν ολοκληρώνονται στο σύνολό τους. Mm-hmm. Και υπάρχει μεγάλο ζήτημα και οικονομικό και προσωπικό, και πρέπει να το δούμε αυτό, διαθεσιμότητας πλέον. Αλλά ταυτόχρονα, για το καλώς φαίνεστε, με απαιτούμενη προσοχή, απεσιοδοξία, ρεαλισμό θα έλεγα, και προετοιμασία, αυτό που λέω και στα μικρά γενναίοι, να μην χάνουμε τις ευκαιρίες να εκμεταλλευόμαστε συγκυρίες, προκειμένου να πετυχαίνουμε πρόσκαιρες εξομαλύνσεις που θα μας βοηθήσουν εμάς σαν χώρα για την γενικότερη πολιτική μας που έχουμε σε όλο τον κόσμο. Στέλιος Φανέκος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την αναλυτική συζήτηση σήμερα, το πρωί της Τρίτης. Καλημέρα, κύριε Φανέκο, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχή. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.